Και να πω και κάτι άλλο ακόμα το οποίο έχει παραξηγηθεί σήμερα. Μιλάνε για τις εκκλησίες, ποιοι είναι χαρακτηριστικά τα κείμενα, συνεχώς σε κάθε θέμα αναφέρει. Η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Το αναφέρει. Το ξεκαθαρίζει αυτό. Ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Παρά τα αυτά, για λόγους ιστορικούς και για λόγους καθαρά, θα έλεγα αμβρότητος, για να μην προσβάλλουμε τον άλλο, τους λέμε και η Εκκλησία το έπαινε αυτό. Θεωρούσε τους Ρωμαιοκαθολικούς σχισματικούς. Δεν τους έλεγε αιρετικούς. Γιατί ήλπιζε ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν, θα μετανοήσουν. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ. Και γράφει μέσα στο κείμενο ιστορική, ότι ιστορικές εκκλησίες υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Γιατί η εκκλησία του Δήμου στην αρχή Ελλάδα δεν λεγόταν εκκλησία. Έχουν μια ιστορία. Άσχετα τι μας χωρίζει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο διάλογος είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει το δρόμο σε πάρα πολλούς Ρωμαιοκαθολικούς και γίνονται Ορθόδοξοι. Υπάρχουν χίλια παραδείγματα και περισσότερα που μπορεί ο καθένας μας ξέρει και διαφορετικά πως οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στους διαλόγους είδαν ποιο ήταν το σφάλμα τους και έγιναν τόσο μετά Ορθόδοξοι. Δεν είναι λοιπόν καλύτερο αυτό το κέρδος από το να έχουμε μια πλήρη αδιαφορία και έλλειψη επικοινωνίας μαζί τους, να μην μιλάμε καθόλου μαζί τους δηλαδή. Λοιπόν, αυτά κάποιοι τα έχουν παρανοήσει. Κανείς δεν είναι εκείνος ο οποίος θέλει να παρανοήσει. Κανείς δεν είναι εκείνος ο οποίος θέλει να χάσει την πίστη του. Δεν θέλει κανείς να προδώσει την πίστη του. Και όλοι οι επίσκοποι που μαζεύτηκαν εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι χρόνια ολόκληρα αγωνίζονται και θυσιάζονται για την Εκκλησία. Και πρώτα απ' όλα ο Παναγιώτατος, ο οποίος μέσα σε τόσες αντικσότητες κατορθώνει με τον δικό του τον τρόπο, με τη δική του την ευστροφία και με τα δικά του τα χαρίσματα να ενώνει τους πάντες. Αυτά λοιπόν τα οποία ακούγονται και λέγονται και όσα διαδραματίστηκαν και πριν και που μετά άρχισαν πλέον, διότι μετά ήταν πολύ ελάχιστα αυτά που γράφονται, δεν νομίζω ότι μπορούσαν, δεν ήταν ικανά για να σβήσουν αυτό το γεγονός της ενότητας της Ορθοδοξίας. Ξέρετε ότι το ότι ενώθηκε η Ορθοδοξία να μιλήσει ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της Εκκλησίας, τη χάρη και το έλεος του Θεού. Το ότι μιλήσαμε για τα προβλήματά μας, τα προβλήματα τα οποία έχουμε, και εμείς οι επίσκοποι, αλλά και κάποιοι κληρικοί, οι οποίοι καθημερινώς στην εξομολόγηση αντιμετωπίζουν τόσα και τόσα προβλήματα, τα καταγράφουμε, τα αποστέλνουμε και συζητώνται. Δεν είναι εύκολο πράγμα να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να βρίσκεται σε μια αδυνή κατάσταση και να σου λέει ο κανόνας αυτό απαγορεύεται. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα? Θα πρέπει η Εκκλησία να πάρει θέση? Τι θέση θα πάρει? Θα πει το ναι ή το όχι? Μπορεί να το πάρει ένας επίσκοπος? Βάσει του κανονικού δικαίου δεν μπορεί να το πάρει. Αυτή την απόφαση την πάρει ένας επίσκοπος. Πρέπει να αποφασίσει σύνοδος, η μικρότερη ή η μεγαλύτερη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Εκκλησία μας είναι εκείνη η οποία πραγματικά ζει μέσα στον κόσμο και βλέπει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς, τις αγωνίες των ανθρώπων και προσπαθεί να δώσει λύση. Αυτό έκαναν όλες οι σύνοδοι μέχρι σήμερα. Αυτό έκανε και η τελευταία. Δεν έκανε κάτι καινούργιο και διαφορετικό από το πνεύμα το οποίο είχαν όλες οι σύνοδοι που υπήρξαν στην Εκκλησία μας. Είτε τοπικές, είτε μητροπολιτικές, είτε κάποιες εκκλησίες, είτε πανορθόδοξες, είτε οικουμενικές. Ευχαριστώ.
Εγώ χαίρομαι αν υπάρχουν χρύχλια, είπαμε. Πώς είπαμε τώρα, Καλλιόπη. Καλλιόπη, εγώ χαίρομαι αν υπάρξουν μαθητές στο σχολείο που θα σου δείξουν το θέμα αυτό. Σημαίνει ότι πετύχαμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ 2-3 πράγματα θα πω, έτσι, ακροθυγώς θα τα πετάξω, με την ευχή του Επισκόπου. Όπως ελέγχθη, είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι βρέθηκαν μεταξύ τους οι ποιμένες της Εκκλησίας, εκ των περάτων της Οικουμένης, και είναι θλιβερό ότι κάποιοι αρνήθηκαν για τους δικούς τους λόγους να παραβρεθούν. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να βρισκόμαστε. Υπό όλες οποιασδήποτε συνθήκες, η Ορθόδοξη Εκκλησία πέρασε πολλά, έζησε τουρκοκρατίες, έζησε πολέμους πρώτων, δεύτερων, βαλκανικών πόλεμων, δεν μπορούσε ποτέ να έχει την δυνατότητα να συγκροτηθεί και να συγκεντρωθεί. Πολλές φορές έγινε προσπάθεια στο παρελθόν να γίνει αυτή η σύναξη. Να γίνει αυτή η σύνοδος, λόγω των ιστορικών συνθήκων και γεγονότων δεν καταφέρθηκε, και δόξα τω Θεώ που έγινε σε αυτές τα έσχατα χρόνια μας. Η μεγαλύτερη πορμαρτυρία, όπως ελέγχθηκε αυτό, είναι και ας μην λεγόταν τίποτα και ας μην συζητεί το τίποτα, είναι ότι βρεθήκαν μεταξύ τους λαοί, φυλές και γλώσσες στο όνομα του Χριστού. Αυτό είναι νομίζω το συγκλονιστικό, το μεγάλο, το δυνατό, το οποίο δεν έχει δικαίωμα κανείς να χλεβάσει. Τώρα η αμάθεια οδήγησε πολλούς ανθρώπους σε έναν φανατισμό, και ο φανατισμός, κάπου λέει ο Άγιος Ισάκ, είναι δαιμονισμός, και βλέπεις με έναν δαιμονικό τρόπο πολύ να επιτίθενται, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Κατά πόσον αυτή η σύνοδος, εγώ διερωτώμαι δηλαδή, και θα διερωτάμαι και χρόνια ακόμα, άγγιξε το λαό, δηλαδή την όντως Εκκλησία. Προσωπικώς φοβούμαι ότι δεν πήραμε χαμπάρι ούτε καν στον τόπο μας τη συνέβη. Πολύ δε περισσότερο στην υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ δε περισσότερο στην υπόλοιπη Ορθοδοξία. Αυτό με θλίβει βαθύτερα. Αυτό σημαίνει, ξέρετε, έλεγε ο Φλωρόφσκι ένα πολύ ωραίο, νεκρώθηκε το σώμα του Ιησού. Ξέρετε γιατί? Γιατί χάθηκε ο ζήλος από τους πιστούς. Όταν δεν υπάρχει ζήλος, όταν ο λαός που είναι ο φύλαξης της αλήθειας της Εκκλησίας, που είναι ο φύλαξης της Εκκλησίας, που είναι η ίδια η Εκκλησία, οι πνεύμονες, τα σπλάντα, το είναι της Εκκλησίας, είναι αδιάφορο, τότε πώς μπορούμε να κατανοήσουμε όλα αυτά τα μεγάλα που συνέβησαν, τα ιστορικά, τα οποία, ξέρετε, πολλοί θα ήθελαν που προετοίμαζαν αυτή τη συνάντηση να τα ζήσουν σήμερα και δεν βρίσκονται στη ζωή. Είναι πολλά τα θέματα. Υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Ξέρετε, είμαστε άνθρωποι, δεν είναι τίποτα τέλειο. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Προσωπικώς, ας πούμε, θυμάμαι πριν 20 χρόνια έχω τα κείμενα της Συμφωνίας του Παλαμάντε, που αναγνωρίσαμε τα μυστήρια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, η κατάσταση με την Ουνία, πολλά θέματα που μας πληγώνουν τους Ορθόδοξους, και όσους γνωρίζουμε λίγο θεολογία ή προσπαθούμε να τη γνωρίσουμε. Ξέρετε, έζησα στη Σερβία 6 χρόνια, έζησα τον φανατισμό αμφωτέρων των προεδρών, των παπικών, των Ορθοδόξων, των Μουσουλμάνων. Όταν βλέπω τον φανατισμό των Ορθοδόξων όμως ανάμεσά μας, μεταξύ μας, αυτόν τον θλιβερό φανατισμό, λέω πώς μπορούμε να πάμε μπροστά, πώς θα γίνουμε μάρτυρες του κόσμου αυτού, του φωτός του Χριστού και της αλήθειας. Πώς θα γίνουμε το φως του κόσμου και το άλας της γης, όταν μεταξύ μας φαγωνόμαστε, τρογόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, ένα τελευταίο θα ήθελα να πω σε βεσμιότητα, να μην μακρύγορω, διαβάζω τα κείμενα. Μπορώ να πω σαν κληρικός, εξομολογητικά σας το λέω, κάποια δεν με αναπαύουν, κάποια με αναπαύουν, αλλά δεν έχει σημασία, αδερφοί μου, αυτό. Εν τέλει, η Εκκλησία η Ορθόδοξη είναι τόσο ευέλικτη, έζησε διαμέσου των αιώνων, κάτω από τη φωτιά και τη σπάθη, και βίωσε και μεγαλούργησε χάρη των τέκνων της, που είναι πάντα ζωντανά, όρθια,
μέλη του Χριστού γνήσια, δια της προσευχής. Λοιπόν, εσείς και εμείς, οι ταπεινοί κληρικοί και οι ευλαβείς χριστιανοί, να ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας στην ενορία, στον πνευματικό, κοντά στον επίσκοπο. Αυτό είναι η Εκκλησία και αυτό είναι μια σύνοδος, ξέρετε τώρα που συμβαίνει. Όλη η ζωή είναι μια σύνοδος. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, σύνοδος. Ολόκληρη η δημιουργία είναι μια σύνοδος. Ο Δεσπότης με τους παπάδες είναι μια σύνοδος. Ο παπάς με τους νεοκόρους και με τους επιτρόπους είναι μια σύνοδος. Η Γερόνισσα με τις μοναχές της είναι μια σύνοδος. Ο Ηγούμενος με τους μοναχούς του μια σύνοδος. Ο πατέρας και η μάνα με τα παιδιά είναι μια σύνοδος. Αν αυτά δεν λειτουργούν, δεν μπορεί κανένας να κατανοήσει αυτές τις μεγάλες συνόδους. Και ένας λόγος που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέρα γεγονός αυτής της ενότητος που σφυριλατήθηκε για τις μέρες αυτές, όπως έστω κολογωμένη λόγω της απουσίας αυτών των εκκλησιών που θλίβομαι προσωπικά βαθύτερα για την απουσία τους, γιατί πάει να εναγεννηθεί το κλίμα και το πνεύμα του πανσλαβισμού και θα αρχίσουμε μεταξύ μας οι Ορθόδοξοι να ελληνοσπαρασόμεθα που θα γίνει αυτό αιτία να γίνουμε θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Εν τούτης πιστεύω και με αυτό τελειώνω ότι θα μπορούμε να κατανοήσουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, μια συνόδου, αν ζούμε συνοδικώς μεταξύ μας. Στο σπίτι, στην ενορία, στη Μητρόπολη, στην κοινωνία, τότε θα μπορούμε να κατανοήσουμε και όλα αυτά τα μεγάλα και ωραία. Θα ήθελα να πω το εξής, να υπενθυμίσω ή μάλλον να διευκρινίσω σε αυτά που είπε ο πατήρ Ειρηναίος, ότι τα κείμενα του Βαλαμάντς δεν έχουν περάσει στην Εκκλησία. Δεν πέρασαν στις τοπικές συνόδους και απορρίφθηκαν. Και αυτό βέβαια προφανώς εν τη ρήμη του λόγου το διέφυγε, αλλά αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ αφελέστατα όσο νομίζει κανείς και εκφράζουν κάποιοι άνθρωποι. Εμείς προσωπικά, όλοι μας προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτά τα οποία παραλάβαμε. Και η σύνοδος η οποία έγινε προημερών εδώ στον τόπο μας, πριν ένα μήνα περίπου, ακριβώς πριν ένα μήνα τελείωσε, τι συμβαίνει, τι δίδει. Δίδει σε όλους εμάς τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία υπάρχει και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, όλοι μας. Όταν λέμε Εκκλησία εννοώ όλους τους ανθρώπους. Όλοι μας είμαστε Εκκλησία. Παρά του ότι καθένας έχει τα χαρίσματά του και καθένας ασχολείται με εκείνα τα οποία του έχει ορίσει ο Θεός μέσα στο χάρισμα το οποίο έχει. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και παλαιότερα η σύνοδος, όλοι οι σύνοδοι από κληρικούς αγένετου, υπήρχαν και κάποιοι λαϊκοί, αλλά όχι όπως και τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπήρχε, αλλά δεν παρέβη κάτι από αυτά τα οποία, δεν παραγκόνισε κάτι από αυτά τα οποία παραλάβαμε η σύνοδος αυτή. Απέναντίας από ό,τι είπε και ο Άγιος Αλβανίας, είναι μια νέα διάσταση της Εκκλησίας μας, η οποία ναι μεν δεν λέγεται Οικουμενική Σύνοδος, αλλά είναι μια πράξη συνοδική, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο παίρνει την αγωνία και το σφιγμό των ανθρώπων και του δίνει πλέον τη σωστή πορεία. Είτε θα το διορθώσει, είτε θα πει κατά αυτόν τον τρόπο θα πορεύεστε, είτε θα πει είναι σωστό αυτό το οποίο γίνεται. Αυτό έγινε στις προηγούμενες ημέρες και βεβαίως είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας που πραγματικά είχαμε τη χάρη εδώ στην Κρήτη, τη χαρά να γίνει αυτό το ιστορικό γεγονός εδώ στην Κρήτη που θα γράψει στην ιστορία το νησί μας, θα το γράψει η ιστορία για αυτά τα οποία έχουν διαδραματιστεί και τα οποία έγιναν. Γέροντες, με λένε Παναγιώτη. Δεν θέλω να ρωτήσω για τις αποφάσεις της Σύνοδου, θέλω να ρωτήσω για τη Σύνοδο ως γεγονός. Έφερε, όπως είπατε και εσείς, μια απίστευτη διχόνοια, ένα απίστευτο φανατισμό και διχασμό απόψεων. Άλλοι υπέρ, άλλοι κατά.
Πώς γίνεται ένα άγιο γεγονός να έφερε τέτοια διαφώνεια και στους λαϊκούς και στους κληρικούς? Μάλιστα, δεν είναι τόσο πολύ άγνωστο το γεγονός στην ιστορία αυτού το πράγμα. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Όλοι μας θα γνωρίζουν όλοι μας. Πέραν αυτού όμως, η Εκκλησία είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει κεφαλή τον Χριστό. Και επειδή έχει κεφαλή τον Χριστό, όπως είπα προηγουμένως, καθένας έχει το χάρισμά του, με τον ίδιο τρόπο πορεύεται. Υπήρξαν αυτές οι διαφωνίες πριν. Και σας λέω λοιπόν ένα παράδειγμα, το οποίο έγινε ως πραγματικότητα, για να δείτε πόσο οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούσαν βρίσκονται σε μία κατάσταση που δεν γνώριζαν σχεδόν και ιστορικώς γεγονότα. Κάποια στιγμή είπα σε ένα κήρυγμά μου ότι γιατί να μιλούμε μόνο για το γεγονός της Συνόδου, αν πρέπει να γίνει ή όχι, και να μην μιλήσουμε για την αίρεση του εθνικισμού. Μήπως αυτό δεν καταδικάστηκε από την Εκκλησία το 1871. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Με είπαν ότι είμαι πράκτορας του Πάπα. Μη είπαν ότι πήγα στη Ρωσία και με κουστούμι και δεν γνωρίζω καθόλου το Ρωσία, μόνο στις φωτογραφίες τον ξέρω, το Ρωσία. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτών των ανθρώπων. Κάνω την ψυχραιμία τους. Θέλω να πω λοιπόν το, όταν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση και δεν έχει γνώση σε αυτόν και δεν καταλαβαίνει το τι, ποια είναι η αποστολή του και ποια είναι η θέση του, τότε εκ των πραγμάτων ξεφεύγει. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Ελεύθερος είναι να πει ό,τι θέλει. Βέβαια, καλό είναι να έρχονται τα σκάνδαλα στην Εκκλησία μας. Ουέδιου έρχονται τα σκάνδαλα, λέει ο Χριστός. Δεν έχουμε δικαίωμα να σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Και δεν νομίζω εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν τόσο πολύ να γνωρίζουν τα προβλήματα της Εκκλησίας περισσότερο από τους επισκόπους που είναι αυτοί καθεαυτοί οι υπεύθυνοι για να μεταφέρουν τις αγωνίες, τις δυσκολίες των ανθρώπων. Το ότι υπάρχει αυτή η διαφωνία, τη διχόνοια, μα σε όλες τις συνόδους υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τώρα μόνο, δεν είναι πρωτοφανές γεγονός. Να δούμε και τον διάβολο στη μέση, ο οποίος όταν δει ένα καλό γεγονός να γίνεται προσπαθεί και το πολεμά. Γιατί δηλαδή μέσα στην οικογένεια όταν ένας άνθρωπος ζει χριστιανικά και προσπαθεί και ακολουθεί σωστά τον δρόμο, δεν θα επέμβει ο διάβολος να δημιουργήσει πρόβλημα? Το ίδιο γίνεται και σε εμάς. Το ότι όμως γίνεται αυτό το γεγονός και τελικά πριτανεύει χάρη στο Θεό και το αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό δηλώνει ότι τη σύνοδο δεν την κάνουν οι άνθρωποι, αλλά την κάνει ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος φωτίζει τους ανθρώπους και ενεργεί δια των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πολύ, διότι ενεργεί διημών, δεν είμαστε εμείς τίποτα. Απλώς μας χρησιμοποιεί ο Θεός για να δώσει εκείνο το οποίο χρειάζεται η Εκκλησία. Εγώ αυτά έχω να πω προς το παρόν. Αν θέλει κάποιος μπορεί να πει και κάτι άλλο. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω στον αδελφό μας ότι ο Χριστός ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε σημείο αντιλεγόμενων και από τους δικούς του. Το ιερατείο της εποχής εκείνης οδήγησε τον Χριστό στο Σταυρό. Ο Χριστός αναφέρει ότι στον κόσμο αυτόν είναι μάχαιρα, που σημαίνει ότι πάρα πολλά πρόσωπα διχάζονται και στην ύπαρξή του ακόμη, και κυρίως ποτέ στην εκκλησιαστική ιστορία δεν λείπουν αυτά, από τους πρώτους κιόλας αιώνες της παρουσίας του χριστιανισμού έχουμε πολλές αιρέσεις, πολλά σχίσματα, έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες που η Εκκλησία πάντοτε τις ξεπερνούσε επειδή είναι θεοίδρυτος. Και επίσης, πριν αυτά που υπόθηκαν, πρέπει να σκεφτούμε
ότι όλοι μας εδώ δεν είμαστε πάνω από την Εκκλησία, δεν είμαστε πάνω από τη Σύνοδο, δεν είμαστε πάνω από τον Πατριάρχη, δεν είμαστε πάνω από τους Επισκόπους. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν είμαστε πάνω από όλους και από όλα, ούτε μπορούμε να πιάσουμε ένα μέτρο και να μετρούμε την πίστη του κάθε ενός και της κάθε μιας, γιατί δεν ξέρουμε αυτό να το μετράμε αφενός και δεν είναι δουλειά μας. Θέλω να σας καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία, με επιτρέπετε σεβασμιότατε, όταν τηλεφώνησα, και αυτό δεν είναι άγνωστο σε εσάς, πιθανόν στους περισσότερους να είναι γνωστό, όταν τηλεφώνησα σε ένα μοναχό του Αγίου Όρους που ήρθε στην πόλη μας και πληροφορηθήκαμε ότι θα πάει στη τηλεόραση να μιλήσει για τα θέματα της Συνόδου, του είπα, σε παρακαλώ πολύ Πάτερ, είναι επιθυμία του Σεβασμιωτάτου να μην πας και αν πας να πάρεις ευλογία και να συνοηθείς μαζί του. Και η απάντησή του ήταν ότι για θέματα πίστεως δεν ερωτώ κανέναν και ότι εσείς είστε οικουμενιστές, αιρετικοί και ούτω καθεξής. Και αυτό έμαθα ότι το έκανε και σε άλλους κληρικούς και το λέει και σε λαϊκούς και από εδώ και από εκεί. Και ξέρετε, ένα γραμμάριο δηλητήριο, όταν το ρίξεις 100 κιλά καθαρό νερό, όλο το νερό μετά πρέπει να το πετάξεις. Άρα φανταστείτε πόσο κακό έκανε και πόσο μπέρδεψε αυτό το ένα γραμμάριο, ας υποθέσουμε, δηλητηρίου που διοχετεύτηκε στην πόλη μας και στη Μητρόπολη μας από κάποιον άνθρωπο που θεωρεί ότι είναι σούπερ ορθόδοξος και προστάτης της Εκκλησίας και πάνω από την Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν εδώ χρειάζεται η ταπείνωση, η υπακοή στην Εκκλησία και κυρίως να υπάρχει αυτοσυγκράτηση, να μην ξεφεύγει ο καθένας από τα όρια του και να υπάρχει σεβασμός. Αν δεν υπάρχει σεβασμός και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού που ο Θεός κρατά την Εκκλησία μας παρά τα προβλήματά της και τις δικές μας τις αμαρτίες, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ειρηνεύσουμε και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε μια υγιή πνευματική ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Δαμαστινό για αυτό το οποίο είπε. Δεν ήθελα να αναφερθώ πάνω σε αυτό το πρόσωπο. Απλώς σας λέγω ένα πράγμα, ιστορικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζετε. Όταν αυτό το πρόσωπο πήγε στο Άγιον Όρος, το ίδιο με παρακάλεσε να προσπαθήσω να πείσω τους γονείς του να αποδεχτούν την απόφασή του, όπως και το έκανα. Το είχε γίνει το 1998, πολύ παλαιά. Όταν άρχισε όμως και ήρθε το εδώ και χωρίς ευλογία έκανε συνάξεις ανθρώπων, πήγαινε σε σπίτια από εδώ και από εκεί, αρχικώς με τον γεροντά του και μετά χωρίς τη δική μου την έγκριση και ευλογία, αυτό μέσω όφυλα εγώ προσωπικά να το σταματήσω και του μίλησα και μία και δύο και τρεις φορές. Δυστυχώς αγνόησε ποιο εκείνο το οποίο ορίζει ο κανόνας. Οι κανόνες τι λένε? Οποιον άνευ γνώμης επισκόπου, το διαβόλο εστίν, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τι σημαίνει λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση? Δεν σεβάστηκε ούτε καν τον επίσκοπο της τοπικής εκκλησίας. Δεν είναι αυτό ορθοδοξία όμως? Δεν είναι ορθοδοξία αυτό? Ποια είναι η αποστολή ενός μοναχού? Να κάθεται στο μοναστήρι του και να προσεύχεται και να έρθει σε μέρα να μου πει ότι είμαι λάθος. Ποτέ δεν μου το είπε. Γιατί δεν μου το είπε? Αν νόμιζε ότι εγώ έκανα κάποιο λάθος, να έρθει να μου το πει. Δεν το έκανε. Άρα λοιπόν, εκ των προτέρων, είχε πονηρό λογισμό αυτός ο άνθρωπος. Και αναγκαστικώς και εγώ βέβαια αναγκάστηκα να προσπαθήσω να τον περιορίσω, όπως και το έκανα. Πολλά ακούγονται και γράφονται. Δεν με απασχολεί τι γράφεται. Θεωρώ ότι έπραξα κατά συνείδηση και ότι έπραξα σύμφωνα με αυτά τα οποία μου ορίζουν οι θείοι και οι ιεροί κανόνες. Το λέω αυτό όχι για να απολογηθώ, αλλά το λέω για ενημέρωση και μόνο, διότι χρειάζεται να λέμε πολλές φορές την αλήθεια, διότι σκεφτόμαστε ότι δεν πρέπει
να προσβάλλουμε τους ανθρώπους, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Γερντά, πραγματικά θα λέγατε ότι η απάντηση σε αυτό που βρίσκεται είναι τελικά αυτό που είπατε εσείς, η έλλειψη ταπείνωσης. Βεβαίως. Όταν δεν κάνεις υπακοή στην Εκκλησία, όταν δεν αναγνωρίζεις επίσκοπο, συνθέτεις τον εαυτό σου εκτός Εκκλησίας. Κάποιοι λένε ότι εμείς πάβουμε το μνημόσυνο του τάδε επισκόπου ή του πατριάρχου, του τίποτα. Αυτοί αυτομάτως θέτουν τον εαυτό τους εκτός Εκκλησίας. Δεν λέει ο Άγιος Γνάτιος ο Θεοφόρος, όπου επίσκοπος εκεί και Εκκλησία. Η ορατή εικόνα του Θεού στην Εκκλησία, στην επιγείας Εκκλησία, είναι ο επίσκοπος. Αυτό λέει η θεολογία μας. Εκτός και αν έχουμε σπουδάσει διαφορετική θεολογία με αυτούς που λένε διαφορετικά πράγματα. Αυτά είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είμαστε επισκοποκεντρικοί, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε, η αρχή της τοπικής εκκλησίας είναι ο επίσκοπος. Και δεν το λέω ότι επειδή είμαι εγώ, οποιοσδήποτε μπορεί να ήταν επίσκοπος. Πώς εγώ έκανα υπακοή στον προκάτοχό μου, πώς έκανα υπακοή όταν θα πάω σε μια άλλη τοπική εκκλησία. Δεν κάνω ό,τι θέλω. Θα ρωτήσω, θα πάρω ευλογία αν θέλω να λειτουργήσω. Δεν πάω έτσι. Αυτά είναι γραμμένα στους κανόνες εκκλησίας μας. Δεν είναι ξεκάρφωτα. Και μάλιστα αν θα διαβάσουμε τους κανόνες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου θα δείτε πόσο πολύ παραστατικά τα αναφέρουν αυτά. Σεβασμιότατα, αν κατάλαβα καλά, ο αδελφός μας έχει ρωτήσει γιατί υπήρξε αυτός ο τσακωμός σε ένα Άγιο γεγονός και κάποιοι δεν το αποδέχτηκαν από το χώρο της Εκκλησίας. Καλά καταλάβαμε. Ωραία, η Γερόντισσα και ο πατήρ Ιρνέος που θα πάρουν μετά το λόγο μπορούν να σας απαντήσουν. Αν δεν... Εγώ δεν διαφωνώ γι' αυτό. Είναι θέμα πλέον καθαρά εγωισμού του ιδίου του κληρικού. Δεν μπορώ να το δεχτώ άλλος. Δεν γίνεται. Ας μάθει. Και μάλιστα ας μάθει να κάνει διάλογο. Χωρίς διάλογο βαφτίζεις τον άλλο αιρετικό. Πώς. Δε πατέρες εκκλησίες λένε όταν τους έλεγαν είσαι πόρνος, είσαι μυχός, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Λέει όλα είμαι, λέει έλεγαν. Είσαι αιρετικός. Όχι, δεν είμαι αιρετικός. Δεν μπορείς λοιπόν να αποκαλείς τον άλλο αιρετικό χωρίς να πας να του μιλήσεις πρώτα. Και να πάμε και στο Ευαγγέλιο να δούμε τι λέει. Ρώτησε τον άλλο, πας, έχεις κάτι μαζί του ή αν τον βρεις πρώτα να μιλήσεις μεταξύ σου και αυτού μόνο. Μετά πάρε ένα δύο πρόσωπα ή να μεταξύ δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παρήμα. Και μετά πέτει η Εκκλησία, μετά δημοσίευσε το. Εκείνοι οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει τέτοια κίνηση. Αυτομάτως, κατευθείαν, αρχίζουν και, και γράφουν, ιδιαίτερα τώρα στο διαδίκτυο το οποίο είναι προσιτό σε όλους, και προσπαθούν και ρίχνουν αυτό το δηλητήριο που είπε προηγουμένως ο πατήρ Δαμασκηνός, και δυστυχώς, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, ακολουθούν αυτά τα οποία διδάσκουν, διότι βεβαίως τους δίνουν ένα περίβλημα το οποίο θεωρούν ότι είναι όντως ορθόδοξα, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Μολονότι έτσι μας το εξήγησε πολύ καλά ο Σεβασμιώτης. Εγώ μία λέξη αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε, αυτό, σε αυτά που είπατε, ότι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, δηλαδή να το συνειδητοποιήσουμε ότι εάν λέω για κάποιον άνθρωπο, είτε κληρικό, είτε λαϊκό, ότι αυτός είναι αιρετικός, αυτομάτως κατά κάποιο τρόπο υιοθετώ μια προτεσταντική θέση. Οι προτεστάντες γίνανε χίλια κομμάτια και είναι χιλιάδες εκκλησίες, γιατί ο καθένας μόλις δεν συμφωνούσε με τον με έναν διπλανό του, με τον ιερέα της δίπλα εκκλησίας, έλεγε κάνεις λάθος και έκανε δική του εκκλησία. Ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το λέω έτσι απλά για να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του, ούτε καν ένας επίσκοπος μόνος του, ούτε ένας ιερέας, ούτε ένας ηγούμενος, δεν μπορεί να αποφασίζει τι είναι σωστό στην Εκκλησία. Πρέπει να το πει
μία σύνοδος, πολλοί άνθρωποι μαζί. Όπως δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Πατριάρχης να πει ότι αυτόν τον κηρύσω Άγιο. Όπως μπορεί να γίνεται, ας πούμε, στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Δεν μπορεί ο επίσκοπός μας να πει αυτός είναι Άγιος, τον κηρύσω Άγιο, τον ήξερα, ήταν στο χωριό το τάδε. Δεν μπορεί. Πρέπει σύνοδος να τα αποφασίσει αυτά. Αυτή είναι η ασφάλεια στη ζωή της Εκκλησίας μας. Ότι δεν μπορεί ένας-ένας να αποφασίζει τι είναι σωστό, τι είναι λάθος στην Εκκλησία. Αν μόνος του ο καθένας ή κάποιοι από εμάς παίρνουν αποφάσεις, τότε υιοθετούν προτεσταντικές θέσεις. Αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο λέει Αγιορείτες Πατέρες. Ποιοι είναι οι Αγιορείτες Πατέρες? Το Άγιον Όρος είναι μια αυτοδιοίκητη πολιτεία η οποία έχει ένα διοικητικό όργανο. Είναι η σύναξη των ηγουμένων, των όλων των μονών, των μονών του Αγίου Όρους. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γράψω ένα άρθρο σε ένα στο διαδίκτυο και να λέω Αγιορείτες Πατέρες. Ποιοι? Ακόμα και να βάλω 2-3 υπογραφές από κάτω που δεν έχει υπογραφές, αλλά και να βάλω υπογραφές, το ότι βρεθήκανε 2-3 άνθρωποι στο Άγιον Όρος, οι οποίοι μπερδεύτηκε ο λογισμός τους. Αυτό δεν σημαίνει ορθόδοξη στάση και απόφαση. Το να γράψουμε μοναχές της Κρήτης, τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Δεν έχει καμία αξία μέσα στην Εκκλησία αυτό. Γιατί λέει, έρχονται άνθρωποι στο μοναστήρι, σε βασμότητα, και μου λένε, το λένε Αγιορείτες Πατέρες. Ποιοι Αγιορείτες Πατέρες? Το Άγιον Όρος εκπροσωπήθηκε στη Σύνοδο. Ο Πατριάρχης έκανε πρόσκληση να είναι ένας ηγούμενος του Αγίου Όρους και το Άγιον Όρος απεστάλλει από το Άγιον Όρος ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, ο Γέροντας Τείχος, ο οποίος ήταν στη Σύνοδο, με απόφαση της Αγιορειτικής Πολιτείας και ο οποίος γύρισε και ενημέρωσε τους πατέρες για το πόσο υψηλό αίσθημα εκκλησιαστικής ευθύνης και ορθόδοξου λόγου είχε η Σύνοδο. Δεν υπερθεμόμαστε, αδελφοί μου, από φωνές οι οποίες είναι επιπόλαιες, είναι αθεολόγητες και δεν ξέρω εμπολείς. Μήπως είναι και υποβολημένες. Δεν ξέρω από ποιοι παρακινούν αυτούς τους ανθρώπους να διχάζουν το σώμα της Εκκλησίας. Και αυτό είναι μία απάντηση σε αυτό που είπατε. Μήπως κάποιοι που δεν ανήκουν καν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι Ορθόδοξοι, μήπως θέλουν να διχάζουν την Εκκλησία και βάζουν ανθρώπους συγχυσμένους να γράφουν άρθρα, να λένε, να δημιουργείται έτσι μία πλαστή εικόνα σύγχυσης. Χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι χάρηκαν σε όλη την Οικουμένη. Αλλά ο άνθρωπος που είναι ειρηνικός και ισορροπημένος δεν γράφει. Συνέχεια να γράφει, να γράφει, να γράφει. Ανισότοπες φωνές συνέχεια φωνασκούνε. Συγχωρέστε με. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα. Θα ήθελα να πω και το εξής, Γερόντισα, να συμπληρώσω αυτό που είπατε. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ορίσει κανέναν αιρετικό, ήδη μόνο η Σύνοδος. Το είπε, αλλά είπε περισσότερο για λάθος κτλ. Αιρετικός δεν είναι κανείς παρά μόνο όταν το αποφασίσει η Σύνοδος. Επειδή είναι δύσκολο όταν είναι παρόν ο επίσκοπος, εμείς είμαστε παράσιτα. Γιατί ούτε ωραίο είναι να συμπληρώνουμε, ούτε. Αλλά θα πω τη γνώμη μου, ταπεινά, παρόλο που η παρουσία του Επισκόπου πάντα όπου είναι, συμπληρώνει και υπερκαλύπτει τα πάντα. Ό,τι ελέγχθη συμφωνώ και επαυξάνω προσωπικώς. Και για το όνομα που ελέγχθη, που λέγεται μοναχός Σάββας, ο Λαβριώτης, ο οποίος είναι από εδώ, λυπούμε και εγώ και θλίβομαι. Τους γνωρίσαμε στο Άγιον Όρος, ζήσαμε το Άγιον Όρος, το θαυμάσαμε και το αγαπήσαμε και το αγαπάμε και είναι κομμάτι της ψυχής μας. Συγχρόνως όμως το Άγιον Όρος μας δίδαξε κάτι, εμένα δηλαδή προσωπικά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω όποιος έχει φανατισμό είναι αρρώστια, αυτό πρέπει να το δει.
άμα κάνεις κακό στην Εκκλησία, είναι καλύτερα να χαθείς. Εάν σχίσεις, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τον άραφο χιτώνα της Εκκλησίας, έστω και στο όνομα της πίστης, είναι καλύτερο να εμφανιστείς από προσώπου της γης. Βέβαια λέει και το άλλο, «Κρίσον επαιρετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεό». Αλλά εδώ τίθενται μεγάλα πράγματα που αφορούν την ψυχή του ανθρώπου και δεν μπορούμε να τα παίζουμε έτσι εύκολα στα διαδίκτυα και να μπερδεύουμε τους απλούς και ταπεινούς ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν το δρόμο της εν Χριστώ ζωής. Αυτό το ζούμε τελευταία έντονα εδώ στη Μητρόπολη μας και γενικότερα στην Εκκλησία, με τις παρατηρήσεις και τις επιθέσεις πολλές φορές των ανθρώπων και στο Αρχονταρί, το δικό μας το μοναστήρι. Σεβόμαστε όμως, εκεί θέλω να καταλήξω. Έβλεπα καθώς μιλούσαμε, Παναγιώτη, το δάπεδο εδώ, που έχει την ομορφιά που έχει, γιατί δεν είναι ίδιες όλες οι πλάκες. Είναι ωραίο πράγμα ο πλουραλισμός παρατάσταση. Είναι ωραία να διαφωνούμε κιόλας. Μη σκανδαλίζομαι όμως, όπως είπε και ο Σουβεσμιώδης. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει διαφωνία, στα νεκροταφεία υπάρχει ησυχία. Ίδιον της Εκκλησίας είναι ότι είναι ζώσα. Και υπάρχει αντίδραση και υπάρχει διχογνωμία, ναι, δεν πειράζει. Από αυτό κάτι βγαίνει, κάτι θα βγει, το αληθινό ξέρετε. Το αληθινό μένει, δεν μπορεί κανείς να το αφανίσει, το ψεύτικο. Αν είναι ψεύτικο, θα το πάρει ο χρόνος. Θα ξεχαστεί, θα φύγει. Το μεγάλο είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Τώρα ποιμένες να δίνουν την εντύπωση διχογνωμίας και διχόνοιας. Αυτό είναι ένα σημείο των καιρών όμως. Πάντα υπήρχε. Τώρα είναι πιο έντονο λόγω του διαδικτύου, λόγω των μέσων επικοινωνίας, που είναι τόσο γρήγορα. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Χρειάζεται από μέρους μας ως μελών της Εκκλησίας πολύ προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους ποιμένους. Να τους οδηγεί και εκείνους εις πάσα από την αλήθεια. Διότι αυτοί που πραγματικά προάγουν τα της Συνόδου και τα της Εκκλησίας είναι οι φωτισμένοι άνθρωποι. Οι Άγιοι άνθρωποι. Υπήρξαν πολλές σύνοδοι οι οποίοι κατεδικάστησαν γιατί υπήρχε η απουσία του Αγίου Πνεύματος και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος δηλώνεται, όπως ωραία το λέει ο Ρωμανίδης, από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κατάσταση του φωτισμού, της θέωσης. Έτσι λοιπόν μάλλον πρέπει να εντείνουμε τις προσευχές μας, μήπως αυτό το σημείο, αυτή η κατάσταση δηλαδή με τη Ρωσία, την κατά πάντα αδελφή Εκκλησία και τον αδελφό ρωσικό λαό, η Γεωργία, το Πατριαρχείο Αντιοχίας που δινοπαθεί με τους πολέμους τώρα και με τους δύο ομούς εκεί και το Πατριαρχείο της Βουλγαρίας. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ τους σκέφτομαι και τους αγαπώ. Είχα και πολλούς συμφοιτητές και είναι πολλοί επίσκοποι συμφοιτητές μου σε αυτές τις χώρες και μιλήσαμε και είχαμε κάποια επικοινωνία και φοβούμαι και ντρέπομαι και λυπούμαι γιατί από τη μια τι μαρτυρία θα δώσουμε στον κόσμο της ενότητός μας, όταν μεταξύ μας δεν μπορούμε να καθίσουμε, να πούμε δύο λέξεις. Από την άλλη όμως, πάλι ξέρει ο Θεός, γιατί κάποια πράγματα τα επιτρέπει. Εμείς να προσευχόμαστε, να έρχεται η χάρη του Θεού και να πληρώνει τα σύμπαντα, να πληρώνει τον οίκον που κάθονται, όπου κάθονται και συνέρχονται οι επίσκοποι της Εκκλησίας, και οι ιερείς μας και όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας και να έχουμε εμπιστοσύνη στο Άγιο Πνεύμα ότι υπάρχει, ζωογονεί όλη την Εκκλησία, δεν την εγκαταλείπει και ότι αυτός ο παράκλητος χαράσει τον δρόμο που εμείς πορευόμαστε. Να μου επιτρέψετε να πω ότι παρά το ότι είναι τόσο όμορφες στιγμές αυτές εδώ απόψε, έχω την αίσθηση ότι μάλλον γίνεται αφετηρία να κάνουμε τους προβληματισμούς μας, να πάρουμε όλα αυτά που μας δόθηκαν και μας δίδονται από την Εκκλησία μας και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ο χρόνος δεν είναι πολύς και
η γερότησα έχουν αγρυπνία και ο πατρίδα μας κοινός, ο πρωτοσυγγυλός μας, έχει πατρικές υποχρεώσεις και ο Σεβασμιότητος κατάκοπος όλη μέρα και όλη νύχτα και ο Άγιος Γέροντας που εχθές μας έκανε ο πατήρ Ειρηναίος στην νυχτερινή λειτουργία. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε εδώ να βάλω μία άνω τελεία, όχι τελεία, μία άνω τελεία. Γιατί η ζωή μας συνεχίζεται. Η Εκκλησία απόψε νιώθω πως ήταν εδώ και είναι εδώ, με αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Το είπα και στην αρχή ότι αισθάνομαι πως είναι ένα μεγάλο δώρο του Αγίου Παντελεήμονα που γιορτάζει σήμερα. Πολύ μεγάλο δώρο. Χαίρομαι βαθύτητα με πολύ συγκίνηση. Γι' αυτό μας χαρίστηκε. Σεβασμιότατε, Άγιε Καθηγούμενε, Άγιε Πρωτοσύγγελε, Γερόντισσα, σας σεβαστοί πατέρες, αδελφοί, αγαπημένοι μου αδελφοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ ωφελήθηκα, βοηθήθηκα και πιστεύω ότι και πάρα πολλοί από εσάς και όλοι σας και την χαρά την νιώθετε, την ξέρω, την μοιραζόμαστε και στη συνέχεια, το ότι η τοπική μας Εκκλησία είναι αυτό, ανοιχτή, εξηγεί, έχει την δυνατότητα να ακούσει, είμαστε μαζί πρώτα απ' όλα στην λατρεία και μετά στη συνέχεια και σε αυτόν τον ζωντανό διάλογο, ο οποίος έχει ζήμωση, μεγάλη ζήμωση, ωραία ζήμωση. Δεν θα ξεχάσουμε τα χρόνια εκείνα που οι χριστιανοί είχαν μεταξύ τους διαφωνίες για το ποιος είναι μεγαλύτερος από τους τρεις ιεράρχες και κατέληξε να γίνει η γιορτή των τριών ιεραρχών και να γιορτάζουν όλοι μαζί. Είναι καλό να διαφωνούμε, αλλά προς το καλό, προς τον δρόμο της ολοκλήρωσης και της πορείας μας προς την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται σήμερα και ένα δείγμα του ότι μπορεί να γίνεται σήμερα είναι από ψυχή μας σύναξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας παρακαλώ αν θέλετε να πείτε ένα τελευταίο λόγο να χαιρετήσετε. Θα είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι που το κάνετε. Νομίζω ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή, ένα καλό επίλογο ο πατήρ Δημήτριος και νομίζω να πούμε τίποτα περισσότερο. Να πούμε καληνύχτα, η Παναγία να είναι μαζί σας. Ο Άγιος να σας σκεπάζει από κάθε δύσκολη στιγμή, διότι οι πρεσβείες των Αγίων είναι εκείνες οι οποίες μένουν πλέον σε εμάς. Και ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μπορεί, είναι ο μοναδικός, ο οποίος δεν προδίδει τον άνθρωπο. Οτιδήποτε και αν γίνει μέσα στη ζωή και μέσα στην κοινωνία που ζούμε, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, να υπάρξουν αδυναμίες, μπορεί να υπάρξουν και προδοσίες. Ο μόνος που δεν προδίδει είναι ο Χριστός. Ας έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Του και, και βεβαίως στην παράταση του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Ο Χριστός ο παρατηνόμενος στους αιώνες. Εύχομαι χρόνια πολλά αν υπάρχει κάποιος που γιορτάζει, αν έχετε κάποιους που γιορτάζουν και βεβαίως και για σήμερα και για αύριο, διότι αύριο είναι της Αγίας Ειρήνης. Πρώτο ο Θεός θα λειτουργήσουμε αύριο στην Αγία Ειρήνη του Ξοβαλάντου, αλλά όπως φαίνεται και εσείς εδώ θα λειτουργήσετε. Η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια παντού. Επομένως, καλό θα είναι όσο μπορείτε περισσότερο να προσέρχεστε στο ποτήριο της ζωής, να κοινωνάτε το σώμα του και το αίμα του στον Χριστού, σύμφωνα βεβαίως με την εντολή και την ευλογία του πνευματικού σας Πατέρα και όσο μπορείτε περισσότερο, η Θεία Κοινωνία είναι ζωή και φωτισμό σε όλους τους ανθρώπους. Καληνύχτα σας. Να παρακαλέσω, αν θέλετε, να μην βιαστείτε. Υπάρχει ένα κέρασμα και θα δοθεί τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.